Τέσσερις μοναδικές, κρυστάλλινες, μαγικές σφαίρες για σένα. Ένα θέμα, μια ανάλυση μοναδική. Πολύ όμορφο το θέμα μας. Θα δούμε, είναι διαφορετικό το ρίξιμο από όσα έχουμε κάνει. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου και πάτε και το καμπανάκι. Βασικά πατήστε όλο το καμπανάκι, διότι είναι κρίμα να χάνετε. Και κάποια πράγματα πέρα από τις αναλύσεις που κάνω, είναι κρίμα να χάνετε και τα άρθρα τα οποία γράφω, αριθμολογικά άρθρα, με ζώδια, τι να προσέξεις, δρόμενα πράγματα. Ανεβάζω πολύ ωραία άρθρα, πολύ ωραίες αναλύσεις, τις οποίες είναι κρίμα ρε παιδί μου να χάνεις. Λοιπόν, τέσσερις μαγικές σφαίρες, τέσσερις μαγικές κρυστάλλινες σφαίρες, η κάθε μία πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη, και θα σου αγγίξει και σήμερα, από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο, θα σου αποκαλυφθούν απίστευτα πράγματα. Το βίντεο ισχύει μόνο για αυτούς που το βλέπουν. Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή. Μπορεί να το δεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Ισχύει από τη στιγμή που κάποιος το βλέπει. Παίρνει την πληροφορία μετά που το βλέπει. Για κάποιο λόγο βγήκε στη ροή σου, εν πάση περιπτώσει στο YouTube, μπήκε, έκανε από περιέργεια ή οτιδήποτε. Λοιπόν, παίζει από εκείνη τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα. Θα δούμε πρώτα απ' όλα την κρυστάλλινη σφαίρα, τι έχει να μας πει. Οπότε επέλεξε με έναν διαισθητικό τρόπο για να ξεκινήσουμε και να δούμε τι θέλουν να σου πούνε. Τώρα είναι μήνυμα, θα πάμε παρελθόν, θα πάμε μέλλον, θα δεις απίστευτα πράγματα. Οι αναλύσεις που θα πάρεις, οι απαντήσεις που θα πάρεις, πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Λοιπόν, γιατί είναι έτσι με τέτοιο τρόπο, θα δεις πώς θα το φτιάξουμε. Υπάρχουν λοιπόν, θα σου αποκαλύψω, υπάρχουν αυτό το πανέμορφο deck με το οποίο θα δουλέψουν. Υπάρχουν επίσης αυτές οι πανέμορφες αιγυπτιακές κάρτες, είναι ειδικές αιγυπτιακές. Υπάρχουν ειδικά ζώδια με ειδικά μηνύματα, μυστικά μηνύματα. Ρούνι, ίσως να μην έχεις ξανακούσει τι σημαίνει ρούνος, ένα δω, οι οποίοι, μάλιστα, είναι πανέμορφα σύμβολα, τα οποία, αυτά τα σύμβολα είναι από τη φύση, βασικά είναι το αλφάβητο, το αρχαίο ρουνικό αλφάβητο, το οποίο στηρίζεται, η βάση του είναι όλη η φύση, η σοφία της φύσης, έτσι, δηλαδή αυτά εδώ μπορεί να είναι τα δέντρα, τα κλαδάκια ενός δέντρου, ας πούμε. Και τι βγήκε, το αλγκής, μάλιστα. Να λοιπόν η προστασία, έτσι. Να τη λοιπόν η προστασία, πολύ ωραία. Θα βάλουμε επίσης και ειδικές, πολύ ειδικές αριθμολογικές κάρτες που θα μας βοηθήσουν. Να λοιπόν εδώ ο αριθμός 18, ο μαγικός αριθμός και ανώτερη γνώση, έτσι που μας κάνει το 9. Α, για κάτσε να δω εδώ, τι είχε βγει, μάλιστα εδώ είχε βγει το 10, ο τροχός της τύχης, έτσι, προστασία, ο τροχός της τύχης, μας είχε βγει ένας μαγικός εδώ αριθμός, ανώτερη γνώση, εδώ είχε βγει το 2 ανάποδα, το 2 μάλιστα, το 2 ξυφών, δύσκολο να αποφασίσεις, να πάρεις αποφάσεις, σχέσεις, εδώ τι είχε βγει, εδώ είχε βγει ένας τοξότης, έτσι, μάλιστα, τοξότης, μαθήματα ζωής, πεπρωμένο ο νόμος κτλ. Έτσι σιγά σιγά οι πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως, έτσι, να μην το καθυστερούμε άλλο, να πάμε κατευθείαν στο θέμα, μαγική κρυστάλλινη σφαίρα. Ξεκινάμε με την πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή τις βλέπεις βέβαια, παίρνανε και από τις οθόνες, βλέπεις την πρώτη επιλογή. Για να αρχίσουμε λίγο να το σκαλίζουμε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε εδώ. Για να δούμε το σύμβολο της μαγικής αυτής κρυστάλλινης σφαίρας. Ingwaz. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο, θέλω να το δεις. Αυτό μπορεί κάποιος, πολλοί άνθρωποι το κάνουν και σε τατού αυτό, χωρίς ίσως και να γνωρίζουν, έτσι. Ή μπορεί να το έχεις και σημάδι σε οποιοδήποτε σημείο, έτσι. Τώρα βέβαια θέλει μεγάλη ανάλυση που υπάρχει, αλλά αυτό όμως ως σύμβολο σημαίνει δύναμη. Σημαίνει σπίτι, σπιτικό, σημαίνει οικογένεια, φροντίζω, φροντίδα. Επίσης σημαίνει η αρσενική δύναμη γενικότερα και η αρσενική μεγάλη δύναμη και στο κομμάτι το ερωτικό, έτσι, λοιπόν.
Ανάπτυξη σημαίνει επίσης, άρα λοιπόν η πρώτη κρυστάλλινη σφαίρα που έχεις επιλέξει, αγαπημένη, αγαπημένη μου, έχει να κάνει με αυτά τα, με αυτά τα στοιχεία, το στοιχείο λοιπόν της κρυστάλλινης σου, μιλάει δηλαδή η επιλογή σου, και έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζεστασιά. Δεν είναι τυχαίο που ίσως και μέσα σε αυτή την πρώτη κρυστάλλινη σφαίρα υπάρχει και ίσως και ένας κρύσταλλος, ένα δάσος, ένα δέντρο, λουλούδια. Είναι η ανθρώπινη ζεστασιά, η αγάπη, το νιάξιμο. Ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Είπα προηγουμένως μπορεί να υπάρχει και κάπου εδώ πέρα, ανάλογα που υπάρχει βέβαια, κάτι σημαίνει και στα χέρια μας ή στο σώμα μας, μπορεί να υπάρχει και σαν σημάδι, μπορεί να το έχεις κάνει και τατού. Είναι πολύ ωραίο σύμβολο. Είναι ένα πολύ προστατευτικό σύμβολο και δηλώνει την οικογένεια. Άρα ο κρύσταλλος που επέλεξες δηλώνει την αγάπη της οικογένειας και την ανθρώπινη ζεστασιά. Πόσο όμορφο έτσι σαν συμβολισμός και σαν έτσι ιδιαίτερο συμβολισμός. Ιδιαίτερη ταυτότητα θα έλεγα. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε στο εξής. Για να κάτσα να επιλέξω έναν αριθμό. Θα σου πω, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που θα κάνουμε τώρα, μισό λεπτό. Ο αριθμός που επιλέγουμε λοιπόν είναι ο αριθμός 32, μάλιστα. Αγαπημένοι, αγαπημένοι μου, ο αριθμός 32 είναι από τους πιο μαγικούς αριθμούς, είναι πολύ, πολύ, πολύ μαγνητικός. Οι άνθρωποι που φέρνουν αυτόν τον αριθμό, είτε έχουν γεννηθεί, εν πάση περιπτώσει, στην προσωπική τους αριθμολογική ανάλυση, όπως συναντήσουμε τον αριθμό 32, δείχνει ότι έχει την ικανότητα να μαγεύει τους ανθρώπους και είναι αυτό που λέμε και λίγο καταφερτζής. Τα καταφέρνει, με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει. Είναι άνθρωποι συνήθως αρκετά ομιλητικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν γενικότερα καριέρα σε επαγγέλματα τα οποία εκφράζονται, μιλάνε αρκετά, ας το πούμε, έτσι εξωτερικεύονται. Όμως, να δούμε λίγο τα μυστικά αυτού του αριθμού. Για να δω κάτι. Λοιπόν, γνώσεις που χρειάζεται να μεταδώσεις λοιπόν. Η μαγική σφαίρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι ένας άνθρωπος αρκετά προστατευτικός, αρκετά μαγνητικός, μορφωμένος μπορεί, αρκετά μορφωμένος, ενώ δηλαδή η μόρφωση δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έτσι σημαίνει εκείνη η, αν θέλεις, η γνώση, το ψάξιμο και επίσης έχεις πολύ μεγάλη επιμονή. Λοιπόν, να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το 32 σημαίνει μαγνητικός αριθμός, είσαι μια μαγνητική προσωπικότητα, χρησιμοποιείς το λόγο πάρα πολύ καλά, έχεις αρκετές γνώσεις, ψάχνεσαι, έχεις την ικανότητα να μαγεύεις τους ανθρώπους και να πετυχαίνεις αυτά που θέλεις και να τους φέρνεις και να έρχονται άνθρωποι και να σε βοηθάνε κιόλας. Πολύ σημαντικό. Okay. Πάμε λοιπόν εδώ στις ιδιαίτερες αιγυπτιακές κάρτες. Λοιπόν, είπαμε θα βάλουμε στο σημερινό ρίξιμο, θα έχουμε ιδιαίτερες κάρτες, ιδιαίτερο ρίξιμο. Αυτό το οποίο βγαίνει λοιπόν, μάλιστα έχει βγει ανάποδα, είναι το 2, πρόσεξε, είναι το 2 μπαστούνι. Εντάξει, μάλλον, να σου το πω ως εξής, σε κάποιες αποτυπώσεις αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι θεωρείται μπαστούνι. Στην Ελλάδα κυρίως έχει επικρατήσει ότι είναι το ξυφόν. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ, βέβαια η ανάλυση μπορεί να ψιλοαλλάξει. Θέλω όμως να μείνουμε, μιας και είναι λίγο ελεύθερο, γιατί η κρυστάλλινη σφαίρα εδώ σου απαντάει. Επειδή είναι ανάποδα, έχει βγει Ποσειδώνας, αυτό δεν αλλάζει, και υδροχόος. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια αστρολογική θέση ο Ποσειδώνας. Ναι, ο Ποσειδώνας, ο οποίος όμως θολώνει γενικότερα τις ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ανάποδα σημαίνει οι σχετικές οι δυσκολίες, τα εμπόδια στο κομμάτι το ερωτικό, στο κομμάτι του πάθους,
στο κομμάτι των σχέσεων και θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει, γιατί εδώ είναι ένα ιδιαίτερο μάτι, είναι υπάρχει και ζήλια. Εντάξει, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι πολλές φορές, ναι, είναι δίδυμες φλόγες εδώ, είναι ένας αριθμός με δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, κάτι όμως υπάρχει ένα εμπόδιο. Ελκύεις ανθρώπους, έχεις το μαγνητισμό, αλλά κάπου εδώ σου λέει τώρα η μαγική σου σφαίρα, η κρυστάλλινη σου σφαίρα, πρόσεχε γενικότερα, πρόσεχε. Διότι ο Ποσειδώνας, να σου το πω έτσι, σε όποια θέση και να είναι, θολώνει τα νερά, θολώνει το μυαλό. Δεν έχει ξεκάθαρη γνώση, δεν έχει ξεκάθαρη άποψη, δεν έχει καθαρή λογική και έρχεται και ο υδροχός που ανακατεύει λίγο τα πράγματα. Είναι ένα πολύ εγκεφαλικό ζώδιο ο υδροχός και υπάρχει πολλές φορές, δεν ξέρω, υπάρχει πολλές φορές και μία σκέψη λίγο υπερβολική, με αποτέλεσμα η Έλλη να μην καταλαβαίνω. Εντάξει. Θα δούμε όμως, περίμενε. Εντάξει. Εδώ τώρα κάτσε να επιλέξω. Λοιπόν, να επιλέξω ένα ζώδιο το οποίο έρχεται με ένα μήνυμα. Ιχθύς. Ποσειδώνας, ιχθύς. Δες τους. Λοιπόν, έρχεται να σου πει λοιπόν η σφαίρα ότι έχεις ένα καρμικό μάθημα το οποίο είναι το πιστεύω. Να μείνουμε στο συμβολισμό. Ιχθύς τώρα μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να έχεις οροσκόπο. Μπορεί ο ηχθής σου στον αστρολογικό σου χάρτη να παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Εντάξει. Ή μπορεί να υπάρχει, επειδή βγήκε το 2 και βγαίνει μετά το 2, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ανήκει σε αυτό το ζώδιο και να σε επηρεάζει. Έχει βγει ο αριθμός 2 όμως και έχω να σου πω και ένα άλλο μήνυμα. Και το μήνυμα εδώ είναι ένα μυστικό μήνυμα. Εδώ τα μυστικά μήνυματα είναι ιδιαίτερες κάρτες. Αυτές που λέει βοηθάς ανθρώπους με τη διέστησή σου και την εσωτερική σου γνώση. Να γιατί λοιπόν βγήκε και ο αριθμός 32. Δες πως όλα δηλαδή με έναν μαγικό τρόπο αρχίζουν και δένουν και βγαίνουν. Πρέπει να πιστέψεις λοιπόν. Η μαγική σου σφαίρα σου λέει ότι σε αυτή τη ζωή πρέπει κάτι να πιστέψεις. Ακολούθησε τη διέστησή σου. Έχεις ικανότητες. Έχεις έρθει για να βοηθήσεις. Και πρόσεξε. Πρόσεξε τώρα. Φλασιά που μου ήρθε βαθύτητα. Πρόσεξε να δεις. Εσύ έχεις γνώσεις, έχεις φροντίδα, έχεις δυνατότητες, βοηθάς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως σε κλωτσάνε στη μούρη. Σε προδίδουν, δεν σου δίνουν. Γιατί έχει βγει, είπαμε, το δύο ανάποδο που είναι εμπόδιο σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Σε προδίδουν. Εδώ τι σου λέει, κάνε το καλό και μην περιμένεις τίποτα. Κάντο όμως γιατί το πιστεύεις, γιατί το θέλεις, γιατί είναι μέσα στην καρδιά σου. Θα σου πω και κάποια άλλα πράγματα και έχουμε και έναν άσο κούπα. Φανταστικό. Τι σου λέει λοιπόν η μαγική σου κρυσταλλινή σφαίρα, αγαπημένη μου? Μια πανέμορφη κάρτα με τον άσο κούπα. Εδώ είναι κούπα δηλαδή. Ο άσος, δες το. Θέλω να το δεις σαν ομορφιά, σαν ιδιαίτερη αποτύπωση. Είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες. Έχει βγει αρκετό νερό. Εδώ σε αυτό το spread που κάνουμε, σε αυτή την ανάλυση, έχει βγει αρκετό νερό. Δεν είναι τυχαίο. Το νερό σημαίνει συνέστημα, σημαίνει ηρωή. Είσαι ένας άνθρωπος του συναισθήματος και λιγότερο της λογικής. Είσαι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει, είσαι από φύση του θεραπευτής, θεραπεύτρια. Και επίσης είσαι από τη φύση σου πνευματικός πολεμιστής. Στο ξαναλέω, δεν μπορώ να το αναλύσω περισσότερο, γιατί ίσως κάποια στιγμή το κάνω σε κάποιες άλλες αναλύσεις, δούμε κάποια αρχέτυπα, κάποια πρότυπα. Είσαι όμως ο πνευματικός πολεμιστής. Υπάρχουν πολλών ειδών πολεμιστές. Ναι, υπάρχει ο πολεμιστής κυριολεκτικά που παίρνει το όπλο του και πάει και σκοτώνει, έτσι, παίρνει όπλο αυτά κτλ. Υπάρχει όμως και ένα είδος ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν σε μια κατηγορία, οι οποίοι πολεμάνε με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, το να είσαι πνευματικός πολεμιστής δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν έχεις στο χάρτη σου, ψάξ' το αν θέλεις, Άρη στον Σκορπιό, Άρη στους Ιχθύς, λοιπόν, ή Άρη στον Καρκίνο, είσαι ένας πνευματικός πολεμιστής. Είναι μία ένδειξη, εντάξει, είναι μία ένδειξη. Το άλλο λοιπόν που σημαίνει εδώ, σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις ποιότητες. Έχει βγει και εδώ γνώσεις. Και ο άσος κούπα που έχει βγει πολύ νερό σημαίνει ότι στη ζωή σου μπορεί να χρειαστεί να κάνεις, πρόσεξε, πολλά καινούργια ξεκινήματα.
η μαγική σου κρυστάλλινη σφαίρα σε, όχι οριοθετεί, σου λέει ότι μπορείς στη ζωή σου να κάνεις πολλά καινούργια ξεκινήματα. Έχεις όμως αγάπη και να φροντίσεις τους ανθρώπους, μπορεί να και το επαγγέλμά σου, μπορεί να το κάνεις από πεποίθηση, μόνο, ελκύεις ανθρώπους, έρχονται άνθρωποι στον δρόμο σου για κάποιο λόγο, νομίζεις, δεν είναι όλοι καλοί, ναι, συμβαίνει, δεν μπορείς να τα αποφύγεις, ο πνευματικός πολεμιστής δεν μπορεί να τα αποφύγει. Ο πνευματικός πολεμιστής πρέπει να βάλεις τα όρια σου, να ενδυναμωθείς, να δυναμώσεις πολύ, να κάνεις πολλά πράγματα, να είσαι ίσως και στη φύση, να έχεις λίγους ανθρώπους που σε αγαπάνε, αλλά θα σε αγαπάνε και θα σε στηρίζουν και έχει πίστη και χρησιμοποιείς τη διέστησή σου. Ναι, οι σχέσεις με τους ανθρώπους πάντα δεν θα είναι καλές, δεν θα είναι αρμονικές όπως θα ήθελες εσύ, γιατί είσαι ένα ειρηνικό άτομο, σου αρέσει η ειρήνη, η ηρεμία, η ψυχραιμία, ότι ρε παιδιά, εντάξει, τι πλακωνόμαστε τώρα για βλακίες, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ηχθείς σε επηρεάζει για κάποιο λόγο. Είπαμε λοιπόν, βοηθάς, είσαι ένας πολύ. Βοηθάς τους ανθρώπους τη διέστησή σου και άσου σκούπα στη ζωή σου. Μπορεί να πέσεις πολλές φορές, αλλά να ξανασηκωθείς και να κάνεις καινούργια ξεκινήματα και έχεις ευλογία και προστασία από εκεί πάνω, ό,τι είναι. Όποιος ό,τι είναι. Θες ψυχή, θες κάποιος άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή και είναι εκεί. Θέλεις ο Θεός, θέλεις το σύμπαν, θες οι άγγελοι, θέλεις λυσιάγη, οτιδήποτε. Και ο συμβολισμός, να το ξαναδείς λοιπόν εδώ, είναι και το περιστέρι, έτσι. Είναι ένα συμβολισμός. Τα ταρό απαντάνε μέσα από πολλούς όμορφους συμβολισμούς. Σταματάμε. Δεν λέω κάτι άλλο. Ήταν νομίζω αρκετά σαφές, ξεκάθαρο και πάρα πολύ όμορφο το μήνυμα το οποίο πήρες. Εντάξει, ωραία. Ετοιμαζόμαστε. Πάμε. Δεύτερη σφαίρα. Δεύτερη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα. Τι όμορφη και αυτή, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Η δεύτερη σφαίρα, λοιπόν, έχει τον ήλιο μέσα της. Όσοι δεν το αντιληφθήκατε, έχει τον ήλιο μέσα της. Στατιστικά, θα σας πω τώρα, στατιστικά, ο ήλιος να το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβετε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπου έχουν, ας πούμε, ήλιο στον εγώ καιρό, μου έρχεται αυτή η φλασιά, γι' αυτό το λέω, και όσοι έχουν ήλιο στον εγώ καιρό έχουν γεννηθεί πρωί. Μάλλον, ναι. Και όσοι γεννιούνται πρωί, όσοι γεννιούνται πρωί, όπως δηλαδή είναι ο ήλιος στον εγώ καιρό, που είναι όχι σπάνιο, στατιστικά είναι μικρό το ποσοστό, αποτελεί περίπου το 10% των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί γενικά πρωινές ώρες. Να σας το πω έτσι για να μην σας μπερδέψω περισσότερο. Κάτι θέλω να πω με τον εγώ καιρό, δεν μου πολύ βγήκε, μη σας μπερδέψω, είχε ένα άλλο νόημα, τέλος πάντων. Πάντως ισχύει και αυτό που σας είπα για τον εγώ καιρό, αλλά μείνετε σε αυτό εδώ. Δηλαδή, ήλιος, όταν έχεις γεννηθεί, μάλλον πρωινές ώρες, είσαι στο περίπου 10%. Και η κρυστάλλινη σφαίρα, λοιπόν, με τον ήλιο, έχει έρθει να σου πει και εδώ, με ένα πολύ όμορφο σύμβολο, το κοιτάμε μήπως υπάρχει και κάπου εδώ στις Παλάμες και τα λοιπά, ή εδώ σε κάποιο βουναλάκι ή σε κάποιο εδώ στο, όπου μέσα στην Παλάμη και τα λοιπά. Θέλει λίγο ψάξιμο βέβαια, αλλά τι σημαίνει. Τώρα βέβαια εξαρτάται τη θέση, μπορεί να ενισχύει ή και λίγο να χάνει την ενέργειά του, αλλά okay. Είναι ένα πολύ όμορφο σχέδιο, ένα πολύ όμορφο σχήμα, άρα η κρυστάλλινη σου σφαίρα με τον ήλιο μέσα λέγεται λαγκάζ ή λαγκούζ ή λαγκάζ. Λοιπόν, σημαίνει ότι έχεις θεραπευτικές δυνάμεις ανανέωσης, ανανεωτικές δυνάμεις. Έχεις πολύ μεγάλη φαντασία, σου αρέσει η εξωτερική εμφάνιση, δίνεις μεγάλη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση, βέβαια είναι ο ήλιος, έτσι είναι το πρόσωπό μας, είναι η λάμψη μας, πώς βγαίνουν προς τα έξω. Βεβαίως έχει να κάνει κυρίως με το νερό, που και εδώ πάλι σημαίνει το συνέστημα, είσαι ένας συναισθηματικός άνθρωπος και λάμπεις με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Okay. Πάμε τώρα.
στις αριθμολογικές κάρτες. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, λαγκάζ λοιπόν το λαγκάζ, πολύ, πολύ όμορφο σύμβολο, πολύ θεραπευτικό σύμβολο, είσαι και εσύ θεραπευτής, θεραπεύτρια με το δικό σου τρόπο. Εντάξει, όταν λέμε θεραπευτής, δεν είμαι μόνο στο επάγγελμα, εννοούμε μέσα μας, έτσι, σαν τάση, σαν ιδιότητα. Ο λόγος είναι θεραπευτικός, το άγγιγμα είναι θεραπευτικό, οι πράξεις μας είναι θεραπευτικές, η βοήθεια που υποστηρίζουμε ψυχολογικά είναι θεραπευτική. Και το σύμβολο, μάλλον το αριθμολογικό σύμβολο που βγαίνει για εσένα αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι το 19, το 10 και το 1. Μαθήματα ζωής είναι ιδιαίτερος καρμικός αριθμός. Έχεις έρθει λοιπόν σε αυτή τη ζωή για να πάρεις μαθήματα. Εντάξει, λοιπόν. Το χρέος σου που έχεις εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα από αυτόν τον αριθμό, είναι να σταθείς στα πόδια σου και δες εδώ πως ο αριθμός, σαν να είναι ο αριθμός 1 ανάποδα. Εντάξει. Ο αριθμός 1 εδώ, ενώ είχε ένα τσιγκελάκι έτσι, σαν να είναι αυτός ο αριθμός 1 να είναι λίγο ανάποδα. Είναι ένα καθρέφτημα στην ουσία. Σου λέει να σταθείς στα πόδια σου, μόνος σου, είσαι και ένα άτομο λίγο μοναχικό ίσως, σου αρέσει λίγο και να περνάς χρόνο μόνος σου, μόνη σου. Άλλο μοναξία, άλλο μοναχικότητα, να το ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί να θες λίγο να απομονωθείς, να κάνεις, μπορεί να είσαι και λίγο πιο introvert που λένε, πιο εσωτερικός άνθρωπος, να μην εξωτερικεύεσαι εύκολα. Μια χαρά, αλλά στηρίζεσαι στα πόδια σου και ο σκοπός είναι να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Και να μοιραστείς ίσως αυτά που μάλλον μπορεί να έχεις περάσει στη ζωή και να τους βοηθήσεις. Και να τους πεις, όταν τους παρηγορείς, ας πούμε, ή όταν τους βοηθάς, να πεις, να πέρασα κι εγώ αυτά. Μάλιστα. Το 19 είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Το 19 είναι ένας δύσκολος βέβαια αριθμός, που σημαίνει ότι η ψυχή σου έχει έρθει με μια καταγραφή, ας το πούμε, με ένα χρέος το οποίο πρέπει σε αυτή την ενσάρκωση, εάν τα καταφέρεις, αν προλάβεις κιόλας, να το ξεπληρώσεις. Εάν το ξεπληρώσεις ή αν έχεις ξεκινήσει καρμικά να το ξεπληρώνεις, τότε τα ωφέλη είναι τεράστια. Όταν ξεπληρώνουμε καρμικά χρέη σε αυτή τη ζωή, τα ωφέλη μετά στη ζωή μας είναι τεράστια. Είναι σαν να γυρνάει ένας διακόπτης λίγο και εκεί που ήμασταν, οπ, αρχίζει και λίγο προχωράει και μαλακώνει και λίγο μαλακώνει. Έτσι, κάπως έτσι. Τώρα βέβαια αυτά θέλει και λίγο αφύπνιση. Λοιπόν, μην πω άλλα. Ρε παιδιά, πάλι βγαίνει το 2. Και ανάποδα μάλιστα. Ποιες είναι οι πιθανότητες, ρε παιδιά, μέσα από όλο αυτό το deck που το ανακάτεψα, είδα το ανακάτεψα. Ποιες είναι οι πιθανότητες, να μιλήσουμε λίγο μαθηματικά όσοι αντιλαμβάνεστε με λογική, ποιες είναι οι πιθανότητες μέσα από πόσα είναι 52 χαρτιά να βγουν 54, πόσα είναι να βγουν λοιπόν, να ξαναβγεί πάλι το ίδιο. Στην ίδια χρονική στιγμή, έτσι. Έχεις θέμα και εσύ γενικότερα με ανθρώπους και σε θέματα ερωτικών σχέσεων και σε θέματα συνεργασιών και το κακό μάτι, πρόσεχε, σε ματιάζουν, σε ζηλεύουν, εντάξει, σε θεωρούν περίεργο τυπάκι. Λοιπόν, σίγουρα έχεις συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι, θυμάσαι που σου είπα για χρέος, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι ανάποδα. Αχ, τώρα τι θα πω, πρόσπα. Στην αριθμολογική ανάλυση υπάρχει μια εξής, θα την κάνω όσο πιο απλά γίνεται, απλά θα το πω. Στην αριθμολογική ανάλυση υπάρχει το εξής, η εξής εξήγηση. Όταν μία ψυχή χρωστάει σε μία άλλη, που σχεδόν όλοι χρωστάμε να το πω έτσι, γιατί οι συναντήσεις μας δεν είναι τυχαίες, ο σκοπός είναι αυτές οι δύο ψυχές να συναντηθούν σε ένα άλλο επίπεδο όμως, σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο και η μία να δώσει στην άλλη. Και να δώσει, πώς να σου το πω, χωρίς να θέλει να λάβει. Δηλαδή χωρίς να περιμένει, δηλαδή να σου δώσω, αλλά δεν θα περιμένω, διότι είναι σαν να ξεπληρώνω το χρέος. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί μία συνάντηση κάποιων ανθρώπων ερωτική, ναι, να έχει να κάνει με την καταγραφή της ψυχής και των δύο που συναντιόνται για κάποιο λόγο και έπρεπε κάτι να μοιραστούν, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πρόσεξε, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Μετά, ναι, μπορεί να χωρίσουν. Και ας είναι αδελφές ψυχές και είναι δίδυμες φλόγες, που είναι και πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, εντάξει, γιατί δεν σημαίνει ότι μένουν για πάντα μαζί. Έχουν πολλές δυσκολίες να ξεπεράσουν. Πάρα πολλά πράγματα. Απλά ήθελα να σου το πω σαν πληροφορία, έχετε το υπόψη σου εσύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα να διαλέξουμε εδώ τι μας βγαίνει. Ένας κρύος. Ωραία. Μας βγαίνει ένας κρύος.
Εδώ ο κριός, το καρμικό σου μάθημα είναι η αναμέτρηση. Γενικότερα να μάθεις τη ζωή σου να μην φοβάσαι να πολεμάς. Να βγαίνεις μπροστά. Εντάξει. Όταν εννοώ να πολεμάς, δεν εννοώ βγάζω βία, έτσι. Να είσαι όμως στα κάτω, στα κάτι και να μην φοβάσαι, έτσι. Και να πεις, παιδιά, μισό λεπτό, όχι. Το μάθημα λοιπόν η αναμέτρηση. Έχεις ένα πεπρωμένο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Η κρυστάλλινη σφαίρα λοιπόν εδώ αυτό που σου απαντάει και δεν είναι τυχαίο που είχε βγει κρυστάλλινη σφαίρα με ήλιο και έχει βγει ο κρυός, έτσι, που είναι η ενέργεια της φωτιάς. Δες τα λοιπόν σαν μήνυμα. Το πεπρωμένο σου λοιπόν είναι η αλήθεια. Πρόσεξε όμως, όχι η δική σου αλήθεια, όχι η αλήθεια των άλλων, η πραγματική αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, το μυστικό σου μήνυμα είναι σκέψου προσεκτικά και δράσε με θάρρος, όχι απερίσκεπτα. Θέλει λοιπόν η κάθε σου κίνηση που θα κάνεις να είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα από την κρυστάλλινη σου σφαίρα, είναι μη δράσεις απερίσκεπτα. Ό,τι να κάνεις, θα το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τι έχουμε εδώ, και έχουμε και ένα έξι ξυφών. Μια πανέμορφη κάρτα, η οποία δείχνει την αρμονία των σχέσεων. Ο σκοπός λοιπόν, αγαπημένη μου, στη ζωή σου, τουλάχιστον αυτό που σου δίνει σαν μήνυμα, έχεις ένα μήνυμα, έτσι, τώρα εσύ το αξιολογήσω όπως θέλει ο καθένας, είναι... Επειδή ο αριθμός 6 έχει να κάνει με τις σχέσεις, με την οικογένεια, με θέματα ψυχής, ναι. Θα μου πεις δεν έχει να κάνει ο αριθμός 7. Ναι, έχει να κάνει ο αριθμός 7 με θέματα ψυχής, αλλά ο 6 και αυτός έχει να κάνει σε ένα επίπεδο αριθμολογικό με θέματα ψυχής, με το παρελθόν, πώς εναρμονίζω το παρελθόν ή αφήνω πίσω μου το παρελθόν και με πολύ ηρεμία μυαλού, με πολύ ηρεμία ψυχής, ό,τι με πλήγωσε, ό,τι με στεναχώρησε, χρησιμοποιώ τη λογική. Εντάξει. Αναζητώ την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια και προχωράω στο δρόμο μου. Είναι μία κάρτα λύτρωσης, όπως σου το λέω είναι. Το 6 ξυφών είναι από τις λίγες κάρτες στην κατηγορία των ξυφών, γιατί τα ξύφιστα ταρό δεν είναι και τόσο καλά. Σημαίνουν δυσκολίες, που όμως αυτή η συγκεκριμένη κάρτα σημαίνει ότι πλέον παίρνω τα μπογαλάκια μου και φεύγω, έτσι. Αφήνω την παλιά παραλία, αφήνω τα παλιά και πάω σε νέες παραλίες, με νέα ματιά, με νέα πράγματα. Γιατί εκεί με πηγαίνει η ζωή και πηγαίνω με ηρεμία ψυχής και ηρεμία μυαλού. Αυτό είναι το μήνυμα της κρυστάλλινης σφαίρας. Εντάξει. Ναι, έχει βγει νερό, εδώ έχει βγει νερόδες. Εδώ έχει βγει μαθήματα ζωής, καρμική αριθμή και εδώ έχει βγει πεπρωμένο η αναζήτηση της αλήθειας. Διότι ένα από τα πολύ ισχυρά μαθήματα της ζωής είναι ποια είναι η πραγματική αλήθεια μας. Και αυτά δεν μπορούν να βγουν, εντάξει, βγαίνουν βέβαια μέσα και μέσα από την καθημερινότητα, αλλά χρειάζεσαι και λίγο και, να το πω έτσι, και κάποιες άλλες πληροφορίες, διότι η ζωή μας έχει βάλει, μας βάζει σε ένα σύστημα, μάλλον εμείς οι άνθρωποι το έχουμε κάνει, έτσι, σε ένα σύστημα στο οποίο θες κοινωνικό, θες πολιτικό, θες οικονομικό, θες εκπαιδευτικό, θες, δες σε τι σύστημα ζούμε. Πιστεύεις ότι το σύστημα είναι υπέρ, να το πω έτσι λίγο, των ανθρώπων? Όχι. Σε βάζει όμως να ψάξεις την αλήθεια σου. Ελπίζω να μην σε μπέρδεψα. Πήγαμε λίγο πιο έτσι περίεργα βαθιά σε αυτή την ανάλυση, χρειαζότανε, αλλά έτσι είναι και η ενέργεια όμως. Και ο σκοπός μου είναι και εσύ να πάρεις κάποιες πολύ όμορφες και δυνατές πληροφορίες. Εντάξει, πάμε λοιπόν, τρίτη
Η τρίτη λοιπόν κρυστάλλινη σφαίρα είναι και αυτή πανέμορφη. Έχει μέσα πλανήτες, έχει λουλούδια, έχει και τι δεν έχει. Έχει τη φύση, είναι έξω στη φύση, είναι... Ναι, εγώ τις φτιάχνω, έτσι, να το ξέρετε. Αυτές τις φωτογραφίες όλες, εγώ τις φτιάχνω. Λοιπόν, πάμε να δω όμως. Αυτή η μαγική κρυστάλλινη σφαίρα, τι θέλει να σου πει, ρε παιδί μου, για να δούμε την τρίτη κρυστάλλινη σφαίρα. Ουρούζ, μάλιστα. Είπαμε, όλα αυτά είναι της φύσης. Αυτά τα σύμβολα, τα ρουνικά, η ρουνική αλφάβητος είναι Viking, αγγλοσαξονικό, κέλτικο σύστημα, εντάξει, είναι το αλφαβητό τους. Έλα να τα δούμε λοιπόν εδώ. Τι θέλει να σου πει αυτή η κρυστάλλινη σφαίρα. Το ουρούζ είναι δύναμη. Συνήθως συμβολίζεται με τον Ταύρο, έτσι. Συμβολίζεται με το σύμβολο του Ταύρου εδώ. Λοιπόν, φυσική δύναμη. Χρόνος. Χρησιμοποιείς το χρόνο υπέρ σου ώστε να γεμίζεις με ενέργεια και υγεία, ελευθερία, σε ένα πολύ ελεύθερο άτομο. Έχεις κουράγιο, πολύ δύναμη, πολύ πείσμα, κατανόηση όμως και για τους ανθρώπους και για αυτά που κάνουν. Τους συγχωρείς, τους κατανοείς και τους συγχωρείς, αλλά είσαι τόσο δυνατός, τόσο δυνατή που θα προχωρήσεις, δεν θα μείνεις πολύ εκεί, θα νευριάζεις, δεν λέω, αλλά προχωράς. Και πολύ σοφία. Είσαι ένα άτομο το οποίο στη ζωή του μπορεί να αποκτήσει πάρα πολύ σοφία. Να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα από τους ανθρώπους. Σοφία, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι... Ναι, σημαίνει διαβάζω, σημαίνει ασχολούμαι, μελετάω καναλά. Σημαίνει επίσης παίρνω σοφία από ανθρώπους. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας μέντορας, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Έμαθα, έκανα, λοιπόν... Για πάμε να δούμε τώρα. Ποιος είναι ο μυστικός αριθμός ο οποίος βγαίνει στην επιφάνεια και ένας κυρίαρχος αριθμός, ιδιαίτερος, είναι ο 66. 66, 12, 3. Έξυπνος, προνοητικός, πολύ υπεύθυνος, εμπνέει τους άλλους, δίνει λύσεις σε πολλά θέματα. Ταλέντα, έχεις πολλά ταλέντα, θες να πετύχεις και είσαι και πολύ μαγνητικό άτομο. Συνήθως όσοι έχουν αυτόν τον αριθμό κάπου στον αριθμολογικό τους χάρτη, καταξιώνονται με κάποιο τρόπο, γίνονται γνωστοί με κάποιο τρόπο, έτσι. Τώρα μην πάμε να πούμε πολύ γνωστοί ή λίγο γνωστοί, γίνονται στο δικό τους τομέα, γίνονται αρκετά γνωστοί, έτσι. Γιατί είναι έμπιστοι. Και φημίζονται για την ακεραιότητά τους και οι άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια και σου λέει, ρε παιδί μου, αυτόν, αυτήν μπορώ να τον εμπιστευτώ, να την εμπιστευτώ. Σε θέματα εργασίας, στα ερωτικά, στα φιλικά. Και μην ξεχνάτε ότι, θα σας πω ένα μυστικό. Επειδή πολλές φορές λέμε, α, να βγάλω λεφτά να κάνω, μάλιστα, οκ. Okay. Δεν είναι θέμα μόνο σκληρής εργασίας. Είναι θέμα... να έλξεις τους σωστούς ανθρώπους, να σε εμπιστευτούν, να ανοιχτούν και να επενδύσουν. Πάνω σου, πάνω σου. Το ίδιο ισχύει και στα ερωτικά, όσο και αν αυτό σου φαίνεται περίεργο. Να σε εμπιστευτεί ο άλλος. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Συνήθως οι άνθρωποι όταν ερωτεύονται πρώτα σκέφτονται και μετά αφήνονται. Συνήθως, δεν λέω ότι ισχύει για πάντα, αλλά πάντα περνάει από το μυαλό του το θέμα της εμπιστοσύνης. Μπορώ να την εμπιστευτώ. Μπορώ να τον εμπιστευτώ. Και όταν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, τότε γίνεται η επένδυση εντός εισαγωγικών, δηλαδή επένδυση χρόνου, επένδυση χρήματος, καταστάσεων, να περνάτε μαζί κτλ. Κτλ. Λοιπόν. Ο αριθμός ο οποίος μας βγαίνει είναι ανάποδα, μάλιστα. Έχει βγει λοιπόν ένας κουπάτος. Βασιλιάς κούπα. Ανάποδα. Νερό, ζώδια του νερού. Εδώ έχουμε έναν Δία, ο οποίος είναι ανάποδα, έχει δώρα. Αυτός ο κουπάτος σου φέρνει δώρα, σου έχει προσφέρει, όχι όμως όσα θα ήθελες. Δείχνει μια δυσαρέσκεια, δείχνει επίσης μια απογοήτευση, κυρίως από το αρσενικό στοιχείο. Τώρα, μπορεί να αφορά γυναίκες οι οποίες σε ερωτικά θέματα ή και συνεργασίας απογοητεύτηκαν γενικά,
στη σχέση, στο γάμο. Ναι, μεν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρδιά, αλλά δεν έχεις λάβει την αγάπη τόσο πολύ όσο θα θέλεις εσύ. Μπορεί να είναι και ένας πατέρας εδώ, έτσι. Μπορεί να είναι οικογενειακή κατάσταση, γιατί είναι ο αριθμός 66 και σημαίνει και οικογένεια, λέμε τώρα εδώ. Έτσι, μια αποτύπωση μικρή. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι ένας πατέρας πάλι για σένα, ή μπορεί να σημαίνει ότι έχεις προβλήματα με άντρες οι οποίοι όμως είναι λίγο χαμηλού είναι λίγο χαμηλού προφίλ στη βαράνια. Όλοι οι άντρες δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι έντονοι, υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι πολύ, πώς το λένε, πάρα πολύ έντονοι σε χαρακτήρα, νευρικοί, εκνευρίζονται εύκολα, κάνουν αυτό, δείξε κανένα, δεν ξέρω τι, φωνάζουν, κάνουν. Και υπάρχουν και μια άλλη κατηγορία, υπάρχουν πολλοί βέβαια, που είναι πιο λίγο, πώς το, μαζεμένοι, αλλά έχουν περισσότερο το συνέστημα. Και μάλλον είτε σε άντρα είτε γυναίκα, στη βαράει αυτό. Δεν θες ο άλλος να έχει και λίγο νεύρο, να μην είναι. Ναι, γιατί εδώ μπορεί να γίνει και λίγο μανιαμούνια, να είναι λίγο χλεχλές. Sorry που τα λέω αυτά, αλλά ναι. Να είναι λίγο, ναι, γεια σας, αυτό, ένα τέτοιο στυλ. Τι κάνετε, στη βαράει λίγο. Θες λίγο νεύρο, ας πούμε. Το βάζω όλο γενικά. Όμως, ποια είναι τα θέματα του. Μπορεί να φορά έναν άντρα, ο οποίος, γενικά άντρες που να είναι με μπλε μάτια, ανοιχτά χρώματα γενικότερα, ξανθεί, δεν είναι όμως όριμη. Και είναι πολύ αδιάκριτη και μπορεί να είναι και λίγο κεντρική στη συμπεριφορά τους, να έχουν μια έτσι τρέλα, μια κεντρικότητα, αλλά δεν σε βοηθάει σαν αυτό. Για να δούμε λίγο ζώδιο. Για να δούμε τα βγάλω. Παρθένο στο ζώδιο. Ναι, η κεντρικότητα είπαμε. Έτσι, το, είναι, η Παρθένη είναι λίγο. Τώρα θα μου πεις όλα τα ζώδια είναι. Έχουν μια τρέλα, έχουν μια κεντρικότητα. Τα υπεραναλύουν όλα καμιά φορά. Τα υπεραναλύουν, τα υπεραναλύουν με αποτέλεσμα να σε τρελαίνουν λιγάκι. Λοιπόν, όμως, πάμε. Το καρμικό σου μάθημα είναι η πνευματικότητα. Αυτό σου λέει κρυσταλλινή σφαίρα. Και το πεπρωμένο σου να διακριθείς, να ξεχωρίσεις με τις νοητικές σου ικανότητες. Εδώ τώρα έχουμε, μισό λεπτό, θα πάμε στον αριθμό 4. Ο αριθμός 4 εδώ σου λέει ότι ανέλυσε όλες, είναι το μυστικό σου μήνυμα, ανέλυσε όλες τις λεπτομέρειες και πάρε σημαντικές αποφάσεις όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Εντάξει. Είσαι όμως ένας άνθρωπος, τώρα κοίταξε, μπορεί να είσαι στο ζώδιο εσύ Παρθένος, να έχεις οροσκόπο ή ο Παρθένος να έχει μια πολύ, να είναι έντονος στο χάρτη σου, μπορεί να είναι φορτωμένος, δεν ξέρω να είσαι 20 ίσως και τέλος πάντων, ή μπορεί να αφορά κάποιους άλλους ανθρώπους που σε επηρέασαν πάρα πολύ στη ζωή. Παρόλα αυτά όμως για σένα σε ό,τι αφορά είναι, κοίταξε να δεις, χρησιμοποίησε το μυαλό σου. Ανέλυσε κάποια πράγματα, μην φτάσεις στο άλλο άκρο, ανέλυσε τα και θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα του τι θέλει να σου πει γενικότερα η κρυστάλλινη σφαίρα, φροντίδα, ακρίβεια. Έχεις διανοητικές ικανότητες, αφοσίωση, γεγονότα, να μιλάς με γεγονότα, έτσι. Όχι λόγια του αέρα. Στη σχέση σου, όχι λόγια του αέρα. Εδώ, με αυτούς εδώ έχεις. Η ψυχή σου λοιπόν ελκύει ανθρώπους, άντρες, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, οι οποίοι έρχεσαι εσύ και αμφισβητείς την εξουσία τους. Και το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει τώρα, να μην τρελαθούμε. Όλοι λέμε, αυτός είναι προϊστάμενος, αυτός είναι διευθυντής, αυτός είναι αυτό, αυτός είναι εκείνο, μα είναι άχρηστος. Έτσι δεν λέμε. Τι θα βάλει αυτόν, θα βάλει εκείνον, θα κάνει αυτό, τι αυτός, τι θα τα φτιάξει αυτή με αυτό, μα αυτός είναι χάλιας. Λέω κάποια παραδείγματα από την καθημερινότητα της ζωής. Και έχουμε πάλι τον αριθμό 6. Τρεις φορές το 6. Ναι, όχι, μην τρομάζεις, δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό της αποκάλυψης, έτσι. Δεν φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Εδώ έχει να κάνει με ανθρώπους καθημερινούς. Ιεραστές. Αυτό εδώ. Αυτό θες εσύ. Το ρομαντισμό, τον έρωτα, το ταξίδι. Το ταξίδι του έρωτα.
Εδώ, δες εδώ, το ζευγάρι είναι από μια άλλη εποχή. Πέφτουν καπέλα μέσα εδώ στο νερό αυτά. Ο άλλος εδώ χαμογελάει ο μουστακαλής. Συνηθισμένος βέβαια, αλλά μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν εδώ πολλές ερμηνείες. Μία ερμηνεία όμως που μπορώ να σου την πω γιατί βγαίνει σαν μήνα και μου έρχεται φλασιά είναι το εξής. Έρωτας για ζωή. Αγάπη για ζωή. Γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι από εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή μπορεί να είστε μόνοι σας, μόνοι σας, να μην έχετε κάποια σχέση, να μην φαίνεται και κάτι στον ορίζοντα, έτσι. Μπορεί να έχετε απογοητευτεί, μπορεί να έχετε περάσει δύσκολα, μπορεί πολλά, μπορεί να έχετε κουραστεί. Κουράζει ο έρωτας. Δεν είναι εύκολος. Είναι ζώρικος. Και επίσης μια διάκριση να κάνω. Σας το έχω ξαναπεί και σε ένα short video που έχω κάνει. Μπορεί κάποιος να είναι ερωτευμένος και συγχρόνως να το μισεί αυτό το άτομο. Να το ζηλεύει. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποια... Τι πω, όχι, δεν το λέω αυτό. Η αγάπη είναι άλλο. Εδώ λοιπόν υπάρχει, σου λέει άλλο η αγάπη, άλλο ο έρωτας. Άλλο η φροντίδα και η οικογένεια και άλλο το ρομαντικό. Άλλο το φλερτ, άλλο η ώριμη σχέση. Κατάλαβες πώς πηγαίνουνε. Ένα ρίξιμο λοιπόν εδώ η μαγική σφαίρα, αυτή η κρυστάλλινη, σου μιλάει για θέματα σχέσεων και θέματα αγάπης. Ό,τι και να είναι όμως, λέει, χρησιμοποίησε το μυαλό σου, βάλε τα γεγονότα, ανέλυσε τις λεπτομέρειες και τότε πάρει σημαντικές αποφάσεις. Όλα γυρίζουν, κρέμονται γύρω από εσένα. Απλά εδώ έχουμε την πληροφορία. Απλά εδώ αποκαλύπτει την πληροφορία. Εντάξει. Ωραία. Να το μαζέψω. Για να πάμε στο επόμενο μισό λεπτό. Όπα. Τι έκανα. Χάζεψα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Στην τέταρτη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα. Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τι ιδιαίτερη που είναι. Τι έχει μέσα ηλεκτρισμούς. Έχει χρώματα. Έχει από άλλη διάσταση. Από άλλο σύμπαν. Για να δούμε ποιο είναι το σύμβολό της και τι έχει να σου πει. Και αυτό που σου έχει να σου πει είμαι... Μάλιστα... Awaz. Παρόλο που είναι το μη σαν μη εδώ, λέγεται Awaz αυτό το σύμβολο. Αν έχεις ένα μη στο χέρι σου, όπως είναι εδώ, δηλαδή ένα μη, ναι, σημαίνει και το μάγος. Σημαίνει και το μάγισσα. Σημαίνει, θα σου το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όποιος θέλει μπορεί να δει τα βίντεό μου σχετικά με τη χειρομαντία που έχω κάνει για το μυστικό γράμμα μη ή να το ανακαλύψει. Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι όσοι έχουν το μη στο χέρι τους γίνονται εκατομμυριούχοι, γνωστοί κτλ. Οκ, εντάξει. Δεν αμφιβάλλω. Όμως, όσοι έχουν το μη, θα σου το πάω αλλού, είναι ένα σύμβολο, υπενθύμηση ότι η ψυχή σου έρχεται με πολλές γνώσεις και κυρίως απόκριφες γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις, βεβαίως, στην ψυχή είναι καταγεγραμμένες. Ο εγκέφαλος δεν τις έχει επεξεργαστεί και δεν έχει πάρει όλη την πληροφορία. Κάτι όμως το ένστικτό σου μέσα σου λέει ότι έχω τη δύναμη. Εντάξει. Ένα σύμβολο το οποίο υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι κάτι σπάνιο να το ξέρετε. Έρχεται όμως με αυτή τη σφραγίδα, να το πω έτσι, προκειμένου ό,τι κάνει, να το κάνει με φως και αγάπη. Να μην ανακατευτεί με μαύρα πράγματα, ποτέ. Ποτέ, γιατί το τίμημα θα είναι εξωφρενικά τρομακτικό. Να ασχοληθεί αν το έχετε ή εν πάση περιπτώσει επειδή σου βγήκε, ξέρεις τι σου βγαίνει το όμορφο μήνυμα. Αγάπη. Αγάπη και φως. Εδώ λοιπόν σημαίνει μετακίνηση. Συνήθως σημαίνει ο συμβολισμός ένα άλογο. Που είναι, ανεβαίνω πάνω στο άλογο και μετακινούμε.
Σημαίνει αρκετές αλλαγές, αρκετές μετακινήσεις. Γιατί ο σκοπός είναι να πας να βρεις τον προορισμό σου. Έτσι παίρνεις το άλογο και πας και ταξιδεύεις και βρίσκεις τον προορισμό σου. Άρα λοιπόν εδώ αυτή η πολύ όμορφη κρυσταλλινή σφαίρα σου μιλάει για συμβολισμούς, σου μιλάει για το γράμμα μη, πρόσεξε το αυτό το σύμβολο αν το έχεις σαν σφραγίδα δηλαδή, να ασχοληθείς μόνο με όμορφα θετικά πράγματα. Εγώ απλά στο λέω τώρα, εσύ τι θα κάνεις, βέβαια είναι άλλο, εγώ οφείλω να σου το πω διότι αυτή είναι και η δυναμική του συμβόλου. Και όταν ασχοληθείς με αυτά, τότε θα δεις να σου το πω. Επειδή είναι το σύμβολο του μάγου και της μάγισσας, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε manifestation, δηλαδή μπορείς μέσω ευχής, προσευχής, πάντα όμως για το ανώτερο καλό, πάντα για το ανώτερο καλό, να αλλάξεις όλη την κατάσταση. Δεν λέω κάτι άλλο. Και να και ο αριθμός 12. Τι λέει εδώ ρε παιδιά? Θεϊκός αριθμός, η πνοή του Θεού. Τι σας είπα για σφραγίδα? Η πνοή του Θεού μάλιστα. Λοιπόν, στη βίβλο το λέει, αν θυμάμαι καλά. Τι λέει ο Θεός, φύσηξε μέσα στον άνθρωπο, μέσα στη μύτη του ανθρώπου, κάπως έτσι το λέει, μέσα από τις... και μπήκε η ψυχή, ένα τέτοιο πράγμα. Η πνοή του Θεού, αυτό σημαίνει. Ένας θεϊκός αριθμός, αριθμός 12, πολύ πνευματικός, έτσι, που συμβολίζει τη γνώση, γι' αυτό σου είπα, έχεις πολλές γνώσεις η ψυχή γενικά, την καλή είδηση. Ένας αριθμός που έχει πολύ μεγάλη δύναμη και δυνατότητα αναγέννησης, όταν όμως γίνεται μέσα από θετικό τρόπο, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Αλλιώς, ναι, γιατί θα σε φέρει σε επαφή με πολύ κόσμο. Επίσης σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθείς με αυτό που λένε συμπονετική και να έχεις υπόψη ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνονται. Αυτό επίσης είναι ένα επίτευγμα που το γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και χειρίζονται την ενέργεια. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Έτσι γενικά. Πάμε. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο. Είναι η πνοή του Θεού. Αριθμός 12 είναι οι 12 Απόστολοι. Με κάποιο λόγο συνδέεται με την χριστική ενέργεια του Χριστού δηλαδή. Κάτι σημαίνει με την αποστολική ενέργεια. Γνώσεις, πολύ ωραία, συμπόνια, προστασία, αλλά σημαίνει και θυσία. Θυσιάζω το χρόνο μου για να μάθω. Θυσιάζω το χρόνο μου για να βοηθήσω. Έτσι. Θυσιάζω το χρόνο μου, την ξεκούρασή μου για να κάνω κάτι άλλο. Έτσι να δώσω κάποια παραδείγματα. Και βγαίνει ο αριθμός 6 κούπα σε όρθια θέση. Έχει βγει κυρίως η σελήνη εδώ και είναι η ευτυχία, η χαρά, η αρμονία, η ευλογία. Επίσης μην χάσεις το δρόμο σου. Να είσαι στο σωστό δρόμο. Να στο φέρω εδώ να το δεις. Να είσαι στο σωστό δρόμο, σωστή επιλογή, τώρα τι είναι σωστή επιλογή, σου είπα κάποια πράγματα, εσύ τώρα θα δεις, διότι τα δώρα τότε θα είναι μοναδικά, παρόλο που μπορεί να υποφέρεις, παρόλο που μπορεί να πληγώνεσαι, γιατί εδώ σημαίνει καρδιά. Επίσης το 12, επειδή έχει να κάνει με τη χρηστική ενέργεια, σημαίνει και λίγο η ενέργεια της, του μου φέρονται και λίγο άσχημα. Έχει την έννοια της θυσίας, έτσι. Όμως, εάν μείνεις στο δρόμο της αγάπης, τα δώρα θα είναι, γιατί έχεις ευλογίες, τα δώρα θα είναι πολλαπλά. Αυτό σου απαντάει η μαγική σφαίρα. Σου λέει, έχεις τόσες ικανότητες, γιατί έχεις. Έχεις τόσες δυνατότητες, έχεις τόσα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις το πεπρωμένο σου. Έτσι. Μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα σου, μπορείς να αλλάξεις τόσα και τόσα πράγματα. Μην το χάσεις τη διαδρομή σου. Και βγαίνει ένας κρυός και εδώ. Λοιπόν, ο κρυός σημαίνει δύναμη, σημαίνει μαθαίνω την αλήθεια. Ενέργεια. Χρειάζεσαι να έχεις και βέβαια την έχεις, αλλά χρειάζεσαι να γνωρίζεις δηλαδή ότι στη ζωή σου για να πετύχεις πράγματα χρειάζεσαι πολύ ενέργεια. Ο αριθμός 6 έχει να κάνει με το εξής μυστικό μήνυμα.
Το μυστικό μήνυμα για σένα λοιπόν, αγαπημένη, αγαπημένη μου, είναι η πραγματική σου δύναμη είναι η ειλικρίνεια και το θάρρος να μην κάνεις πίσω. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα σου. Το θάρρος να επιμένεις σε αυτά που αγαπάς, να επιμένεις σε αυτά που πιστεύεις, να επιμένεις στις αλήθειες σου. Και εδώ βγαίνει ένας αριθμός πανέμορφος. Λοιπόν. Οχτώ μπαστούνι. Τι σημαίνει το 8 μπαστούνι λοιπόν? Πρώτα απ' όλα ο αριθμός 8 σημαίνει δύναμη. Το μπαστούνι σημαίνει ενέργεια. Το 8 μπαστούνι επίσης σημαίνει έντονη, έντονη επιθυμία για ζωή. Έντονη επιθυμία για ανθρώπινη επαφή. Έντονη επιθυμία για και ερωτική επαφή κιόλας, έτσι. Το 8 μπαστούνι επίσης σημαίνει την ολοκλήρωση γενικά. Αυτή η κάρτα, αν την παρατηρήσεις, είναι σαν να υπάρχει μία ερωτική ολοκλήρωση. Σημαίνει επίσης ότι ενώνονται τα στοιχεία, να σου το πω, ότι ενώνονται τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, όπου είναι ο αέρας, στεριά, νερό, φωτιά κτλ. Είναι η ζωντάνια, είναι η δύναμη, είναι τα καλά νέα, είναι η καλή ενέργεια, είναι η ανάπτυξη των στόχων γενικότερα, είναι οι γρήγορες αλλαγές που έρχονται. Άρα σημαίνει ότι εσύ κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό σου έχει βγει, χρειάζεται να έχεις μία εγρήγορση και να έχεις τη δύναμη να προσαρμόζεσαι, διότι το να προσαρμόζεσαι απαιτεί ενέργεια, απαιτεί δηλαδή δύναμη. Δεν είναι εύκολο. Προσπάθεια και ανταπόδοση. Αν να σου δώσω έτσι ένα μυστικό μήνυμα, προσπάθεια, ανταπόδοση, επικοινωνίες, ευνοούνται οι σχέσεις. Άρα κάπου κάπως εσύ πρέπει να δουλέψεις για τις σχέσεις, και εδώ σημαίνει σχέσεις και εδώ. Άρα δουλεύω τις σχέσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μία λοιπόν πολύ σημαντική, άρα λοιπόν μία πολύ σημαντική για σένα, για σένα το σημαντικό μήνυμα εδώ είναι το θετικό, να μένω στο θετικό, να έχω δύναμη, να αγαπώ τη ζωή, να έχω πάθος στη ζωή, να πετυχαίνω, να έχω πίστη, να το παλεύω και να είμαι ειλικρινής και να έχω το θάρρος να μην κάνω κιόλας πίσω. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά μηνύματά σου. Ωραία, να πάμε λίγο στο επόμενο μέρος της ανάλυσης που θέλω να κάνω. Και οι τέσσερις τώρα κρυστάλλινες μερικές σφαίρες. Κάτι θέλουν να σου πούνε. Εντάξει. Και οι τέσσερις. Όταν ενωθούν αυτές οι τέσσερις, τις ενεργές τους, όταν ενώσουν τις ενεργές τους, τι θέλουν να σου πούνε, ποιο είναι το ιδιαίτερο μήνυμά τους. Το ιδιαίτερο μήνυμά τους λοιπόν. Μήνυμα για όλους. Άσος πεντάκτημα. Άσος πεντάκτημα, φίλες και φίλοι. Τι έχει να μας πει ο Άσος πεντάκτημα? Θα σου πω λοιπόν, θα σου πω το μυστικό μήνυμα. Στα ταρό υπάρχουν διάφορα επίπεδα αναλύσεων, έτσι. Υπάρχει το απλό, υπάρχει το πάμε πιο βάθος. Επιτρέψε μου λοιπόν να πάω λίγο πιο έτσι περίεργα, πιο βαθιά ας πούμε στο θέμα. Λοιπόν, το χέρι του Θεού, γιατί το άσος πεντάκτηνο αυτό σημαίνει το χέρι του Θεού, προσφέρει το πεντάκτηνο σε εσένα
όμως σε αυτούς που έχουν καταλάβει. Αυτοί που αναζητούν, αυτοί και θα λάβουν. Θα μου πεις, ακάζω μου μιλάς λίγο με ενίγματα. Ναι. Γιατί και οι κρυστάλλινες σφαίρες μιλάνε με ενίγματα και τα ταρό μιλάνε με ενίγματα. Απλά προσπαθούμε να τα αναλύσουμε και να τα κάνουμε εμείς λίγο πιο απλοποιημένα. Εντάξει. Τα σχέδια λοιπόν, να το κάνω λίγο τώρα, να πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω, ας το πούμε. Τα σχέδια τα οποία κάνεις ή θέλεις να κάνεις, να έχουν βάση και δύναμη. Αυτό ισχύει για όλους. Όταν σε οποιοδήποτε, και στις τέσσερις λοιπόν σφαίρες που κάνω, μαγικές κρυστάλλινες σφαίρες, σε οποιοδήποτε σχέδιο και αν κάνεις, ό,τι και να είναι, όταν έχουν βάση και δύναμη, τότε θα είσαι σε θέση να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή και να πετύχεις. Με αυτό το πολύ ωραίο, σας αφήνω και τα λέμε πολύ σύντομα.